Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Η Ράνια Μωραΐτη και τα επόμενα 20 λεπτά θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Αφορά στα νέα προγράμματα σπουδών στα θρησκευτικά, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τι ακριβώς έχει γίνει, μιλάμε για προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μιλάμε για αποφάσεις, μιλάμε για μηνύσεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τις παραμέτρους του θέματος που θα εξετάσουμε απόψε, να δούμε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Το πολυπρισματικό τοπίο των απόψεων σχετικά με τα θρησκευτικά, τα νέα προγράμματά τους στα σχολεία και οι όροι χορήγησης απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα. Ποιες οι αντιδράσεις, ποια τα σημεία διαφωνίας, ποια η άποψη της Εκκλησίας. Μέχρι την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στο θέμα, η μία μετά την άλλη οι προσφυγές. Ποιοι εκφράζουν φόβους για θρησκευτική σύγχυση, πώς διατυπώνονται οι αντιδράσεις από όσους υποστηρίζουν ότι δεν προάγεται η θρησκευτική ελευθερία. Γιατί ενισχύονται οι φωνές για το μάθημα και το σενάριο να μετατραπεί σε επιλογής και δίχως εξετάσεις. Ποια η στόχευση του Υπουργείου Παιδείας. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, τα νέα θρησκευτικά, οι αντιδράσεις και οι διαφορετικές απόψεις. Στο στούντιο συζητούν ο Γιώργος Τριλιγκάς, σχολικός σύμβουλος θεολόγων, και ο Γιάννης Λίλης, πρόεδρος του Παγκρίτιου Συνδέσμου Θεολόγων. Ευχαριστώ κύριε Στριλιγκά που είσαστε απόψε εδώ. Ευχαριστώ. Κύριε Λίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, όχι φνιδιάζομαι, το γνώριζα το επίπεδο και την ποιότητα των ανθρώπων που έχουμε για να πρεσβεύουν αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είσαστε εδώ και που θα υποστηρίξετε τις απόψεις σας και που γνωρίζω ότι πάντα μέσα από τη διαφορετικότητα και την αντίθεση δημιουργείται ένας γόνιμος διάλογος για τους ανθρώπους που παρακολουθούν. Μια επισήμαση, αν επιτρέπετε, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου. Είναι πια. Το καινούριο, είναι, ναι, είναι η καινούργια. Ιδιότητά σας, κύριε Στριλιγκά. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τα νέα προγράμματα σπουδών έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα των μαθητών, κύριε Στριλιγκά. Τώρα και 2 χρόνια. Mm-hmm. Η εκπόνησή τους ξεκίνησε το 2011, όπως γνωρίζετε. Εφαρμόστηκαν 3 χρόνια πιλωτικά. Ήταν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στην οποία ανεπλάγησαν δεκάδες παιδαγωγοί, θεολόγοι, δάσκαλοι της τάξης. Mm-hmm. Και από το Σεπτέμβριο του 2016 εφαρμόζονται καθολικά σε όλα τα σχολεία της χώρας. Μιλάμε για 2 χρόνια εφαρμογής. Παρ' όλα αυτά, από την πρώτη ώρα υπήρξαν πράγματι κάποιες αντιδράσεις, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, που προέρχονται από διάφορες πλευρές. Δεν έχουν κοπάσει, να το πούμε αυτό. Δεν έτσι. Έχουν κοπάσει και μάλιστα υπήρξαν και προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας και κάποιες προσπάθειες να εμπλακούν γονείς, ακόμη και με μηνύσεις δυνατών εναντίον εκπαιδευτικών. Αυτά δεν είναι όμορφα πράγματα, αλλά νομίζω με νυφαλιότητα, με παιδαγωγικό και θεολογικό ήθος, δεν φοβόμαστε, θα προχωρήσουμε. Κύριε Λίλη, ναι. Πού ακριβώς επικεντρώνουν, πιστεύετε, αυτοί οι οποίοι διατυπώνουν αντίθετες απόψεις, και θέλω και τη δική σας άποψη. Στα νέα προγράμματα σπουδών, που βγήκαν από μια παιδαγωγική ανάγκη που υπάρχει σχετικά με τη νέα εποχή, mm-hmm. υπήρχαν έντονα τα στοιχεία άλλων θρησκειών στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Mm-hmm. Η αντίδραση έντονη ξεκίνησε από αυτό. Από το να υπάρχουν οι άλλες θρησκείες στο μικρό παιδί, που δεν μπορεί εύκολα το παιδί να τις, ακόμα να τις κατανοήσει, αφού δεν ξέρει τη δική του θρησκεία. Και στο διάλογο που έγινε, που μετέχει η Εκκλησία της Κρήτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, mm-hmm. κύριος Ανδρέας, είπε αυτό το στοιχείο ήδη από την αρχή του διαλόγου: θα θέλαμε στο δημοτικό, τουλάχιστον, να μην υπάρχουν τα στοιχεία των άλλων θρησκειών. Αυτή, βέβαια, είναι και επίσημη άποψη του Παγκριτίου Συνδέσμου Θεολόγων. Mm-hmm. Ακόμα ο διάλογος δεν έχει τελειώσει. Είμαστε τώρα στο σημείο. Είναι όμως διάλογος, κύριε Λίλη. Είναι διάλογος, ναι, γιατί μετέχει και η Εκκλησία της Κρήτης και η επίσημη Εκκλησία. Μάλιστα, το τέλη του Αυγούστου έγινε ακόμη μια συνάντηση και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Και είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ότι περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, να βγει ένα βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Αυτό ο διάλογος που υπάρχει. Σε αυτό τώρα την περίοδο που περιμένουμε να έρθει ακριβώς το τελικό αποτέλεσμα mm-hmm. και ο διάλογος. Υπάρχει συζήτηση, ενστάσεις, διαφωνίες πάνω στο θέμα αυτό. Υποστηρίζουν κάποιοι ότι δεν υπάρχει καν διάλογος, κύριε Στριλιγκά.
διάλογος γίνεται διαρκώς. Καταρχάς, οι θεολόγοι συζητάμε επί τρεις δεκαετίες με άφθονα συνέδρια, δημοσιεύματα κτλ. Από εκεί και πέρα, τώρα θυμούνται όλοι ότι όταν εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά καθολικά τα προγράμματα το Σεπτέμβριο του 2016, υπήρξε έντονη ανησυχία με αποτέλεσμα το πράγμα έφτασε σε συνάντηση κορυφής του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Αποφασίστηκε συνέχεια με αποφάσεις της ιεραρχίας ακριβώς να διεξαχθεί διάλογος υψηλού επίπεδου. Ορίστηκαν επιτροπές εμπειρογνωμόνων από τη μια μεριά εξαρχιερέων και καθηγητών πανεπιστημίου, από την άλλη μεριά επίσης εκ των συγγραφέων, παιδαγωγών κλπ. Στο διάλογο αυτόν μετήχα από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και έχω ακριβώς την εμπειρία. Επί δύο μήνες οι δύο επιτροπές, με τέσσερις συναντήσεις στο ΙΕΠ και μία στο Υπουργείο, ξεφυλίσαμε γραμμή-γραμμή. Σε πρώτη φάση καταλαβαίνετε ότι διασκεδάστηκαν οι εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί από διάφορους που έλεγαν ότι απομειώνεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εξισώνεται με τον Βούδα, δεν διδάχεται η Θεοτόκος ως Θεοτόκος κτλ. Μα δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει, ακόμη και αν δεν ήταν ορθόδοξος ένας επιστήμον θεολόγος συγγραφέας να γράψει τέτοια πράγματα. Αυτά δεν υπάρχουν. Και τα συμπεράσματα αυτού του διαλόγου κομίστηκαν στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η επιτροπή της υπέβαλε 72 σελίδες τροποποίησης, προτάσεις για βελτίωση, αλλαγές κτλ. Τον Ιούνιο του 2017 η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος είπε «Καλώς μέχρι εδώ», όπως είπε και ο κύριος Λίλης. Συνεχίζουμε και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τους φακέλους, για τους οποίους θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Οι φάκελοι είναι τα βιβλία υλικού του μαθητή. Έτσι. Στο σημείο αυτό βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ, προέκυψαν οι αποφάσεις του Βουλίου της Επικρατείας, οι οποίες ακύρωσαν τα προηγούμενα προγράμματα επιφύλη, πριν ξεκινήσει ο διάλογος με την Εκκλησία. Έτσι. Για κάποιους λόγους τα ακύρωσαν, είναι μεγάλη συζήτηση, δεν οπότε έχουν βρει, τώρα. Έχουν βρει, λέτε, τυπικά κάτι το οποίο υποστηρίζει η αντίθετη πλευρά και ζητά να μην υλοποιούνται τα προγράμματα μέσα στα σχολεία και έχουν φτάσει. Οι άνθρωποι προσέφυγαν δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε από την στάση του Υπουργείου ούτε από τη στάση της Εκκλησίας. Και πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ανατρέψουν και τα δύο. Φοβάμαι ότι ο τελικός χαμένος θα είναι το μάθημα των θρησκευτικών, διότι στην εποχή που ζούμε, ως δάσκαλοι της τάξης, δεν πηγαίνουμε με νομικήστικα, ούτε κάνουμε νομικά επιχειρήματα. Το νομικό πλαίσιο το θεωρούμε δεδομένο. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ το παιδί να μαθαίνει την παράδοσή του, την ταυτότητά του, την πίστη του, να αναπτύσσει την συνείδησή του επί τη βάση αυτών και φυσικά να μάθει να διαλέγεται σεβόμενο με κάθε διαφορετικότητα και κάθε... Να πω μια εικόνα για τους ακροατές μας. Είμαστε μέσα σε ένα λεωφορείο το οποίο λέγεται Ορθόδοξη Παράδοση. Δάσκαλος και μαθητές. Και πορευόμαστε. Ωραία. Δεν θα βάψουμε και μαύρα τα παράθυρα, τα παιδάκια. Βλέπουν από τα παράθυρα του περιβάλλοντος και ρωτάνε τι είναι αυτό. Θρησκευτικό σύμβολο. Γιατί το λέει? Γιατί διαφέρει η άποψή του από τη δική μου? Εάν τον βοηθήσει να καταλάβει, τότε και την δική του συνείδηση διαμορφώνει, αναπτύσσει, αλλά καταλαβαίνει και τον άλλο και καλλιεργείται ο διάλογος και η καταλλαγή. Κύριε Λίλη. Ναι, πιστεύω ότι επειδή το θέμα είχε ξεκινήσει ακριβώς με μια συγκεκριμένη πρακτική, συμφωνούσε στην αρχή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Μετά όμως διαφώνησε και ήρθε το θέμα των δύο αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά για το προηγούμενο, του προηγουμένου υπουργού του. Έχουμε άλλες δύο αποφάσεις οι οποίες εκκρεμούν για το νέο υπουργό, το ΦΕΚ που έβγαλε ο νέος υπουργός, ο Κώστας Γαβρόγλου, και μία ακόμα που μένει να τον αναγκάσει να το εφαρμόσει. Αυτές ακόμα δεν έχουν βγει, δεν ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο. Περιμένουμε και συνταγματικά να δούμε ποιο θα είναι. Πιστεύω όταν θα έρθουν αυτές οι δύο θα έχει λυθεί το θέμα οριστικά. Πιστεύετε ότι θα έχει λυθεί το θέμα οριστικά τη στιγμή που ο κόσμος... Γιατί πλέον, αφού πάει πήγε στη δικαιοσύνη, αναγκαστικά και οι γονείς έχουν ερωτήματα, έχουν ενστάσεις, έχουν όμως και συμφωνίες. Δεν συμφωνούν, όπως είπε και ο κύριος Τριλιγκάς, κάποιοι ούτε με την Εκκλησία ούτε με την κυβέρνηση. Πιστεύω αυτές οι δύο αποφάσεις θα δώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Έχω την αίσθηση όμως ότι αρκετός κόσμος το λέει και νομίζω ότι θα έχετε γίνει κι εσείς αποδέκτες ότι αυτά είναι νομικά, κάποιοι τα ονομάζουν και νομικίστικα. Και ότι αυτό που γίνεται πραγματικά και φτάνει στο μαθητή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, είναι μια παιδαγωγική διαδικασία η οποία θα ήταν ιδανικό να είναι αποδεσμευμένη από τέτοιες παραμέτρους. Ρωτώ λοιπόν εγώ, όταν κλείνει η πόρτα της τάξης και μπαίνει ο δάσκαλος, γιατί στα δημοτικά σχολεία δεν μιλάμε για θεολόγους, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, ή μπαίνει ο καθηγητής, αν θέλετε, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και εξακολουθεί να κάνει αυτό που ήξερε να κάνει από πάντα.
Γιατί αυτό λέγεται ευρέως ότι γίνεται. Δεν δημιουργεί σύγχυση στους ίδιους τους μαθητές με φόντο ένα μάθημα το οποίο αρκετοί λένε θα έπρεπε να είναι και επιλογής. Έβαλα πολλά ζητήματα τώρα μέσα. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα ακριβώς είναι και το κομβικό. Οι πολλές θρησκείες που φαίνονται στο βιβλίο, ας πούμε, του Δημοτικού, αν είχαν εξηγηθεί από την αρχή επαρκώς ότι δεν διδάσκονται, αλλά βρίσκονται απλώς ως στοιχεία επιπλέον που πρέπει να τα γνωρίζει το παιδί, mm-hmm. νομίζω και η Εκκλησία από την αρχή θα το είχε ξεκαθαρίσει. Ναι. Αυτό δεν Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ωστόσο, θέλω να βάλετε στην απάντησή σας και την εξής παράμετρο. Δεν μιλάμε για το περιεχόμενο του βιβλίου, να μιλήσουμε και γι' αυτό. Σε αυτή τη φάση δεν μιλάω για το περιεχόμενο του βιβλίου. Μιλάω και για το πόσο συγχυσμένος είναι ο ίδιος εκπαιδευτικός για το τι θα διδάξει τα παιδιά. Σίγουρα, αλλά μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός έχει τον πρώτο λόγο. Αν αυτός θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, ξέρει ακριβώς πώς θα διδάξει το ορθόδοξο περιεχόμενο στο μάθημα. Όταν το Πανελλήνιο Όργανο όμως των Θεολόγων του ζητά να μην το εφαρμόσει, γιατί αν το εφαρμόσει, παρακάτω μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με νομικές διαδικασίες. Ναι, αυτό είναι μια προτροπή της ΠΕΘ. Mm-hmm. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα νομικά ή συνταγματικά. Δεν μπαίνει στο έργο το κοινοβουλευτικό ή του Υπουργείου. Και έτσι νομίζω το πεδίο είναι εκ των προτέρων ξεκαθαρισμένο. Γι' αυτό και εμείς, είπαμε ως Παγκρίτου Σύνδεσμος Θεολόγου, δεν μπορούμε να προτρέψουμε επίσημα τους γονείς να μην τα διδαχθούν, να τα γυρίσουν πίσω, να μην ακολουθήσουν. Φέραμε κάποιο νομικό που τους ενημέρωσε ότι δεν έχει mm-hmm. κάποια κύρωση νομικά ο κύριος Κρύπας, αν κάποιος εκπαιδευτικός δεν θέλει να το εφαρμόσει, αλλά καθαρά προσωπικά μόνος του. Επίσημα να το πούμε δεν μπορούμε. Μιλάμε, κύριε Στυλιγκά, αν έχω καταλάβει σωστά και ως μητέρα παιδιών, ότι τα παιδιά και τα δικά μου, όπως όλα τα παιδιά, πηγαίνουν στο σχολείο και έγκυται στο πώς αντιλαμβάνεται ο θεολόγος την υπάρχουσα κατάσταση για να τα διδάξει είτε έτσι είτε αλλιώς. Κοιτάξτε, η σκοποθεσία είναι απολύτως συγκεκριμένη. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόζεται ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή έχει αλλάξει η διδακτική μεθοδολογία και μπαίνουν στο mm-hmm. παιχνίδι το διδακτικό, βιωματικές τεχνικές, mm-hmm. διερευνητικές τεχνικές κτλ. Αυτά δεν αλλάζουν με ένα κουμπί. Όταν είμαστε συνηθισμένοι στη μετοπική διδασκαλία, ο δάσκαλος μιλάει, οι μαθητές ακούνε. Και την άλλη μέρα διαγώνισμα. Και πάμε αυτό να το αλλάξουμε. Διότι αλλάζει το σχολείο. Δεν αλλάζει τα θρησκευτικά μόνο. Αλλάζει το σχολείο. Αυτό θέλει χρόνο. Μπορούμε οι παιδαγωγοί να επικεντρωθούμε σε αυτό και να συζητήσουμε ποιες παιδαγωγικές ανάγκες υπάρχουν, επιμορφωτικές ανάγκες κ.ο.κ. Αλλά από αυτό μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι το μάθημα με τη νέα του μορφή κάνει προσελητισμό και θα αλλάξει την πίστη των παιδιών, αυτά είναι για τους αφελείς. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, μια και υπόθηκαν νομικά επιχειρήματα και του κυρίου Κρύπα συγκεκριμένα, να πω το εξής, ότι το τελευταίο επεισόδιο εξαιτίας του οποίου ξεκίνησε ο θόρυβος με οξύτατη αντίδραση του Υπουργείου mm-hmm. ήταν οι νομικές και ποινικές απειλές εναντίον δασκάλων και εκπαιδευτικών της τάξης. Ο κύριος Κρύπας είναι ο νομικός σύμβουλος της ΠΕΘ. Ότι εάν τολμήσουν να διδάξουν τα βιβλία που έστειλε το Υπουργείο, κάνουν προσελητισμό και ενδέχεται να έχουν ποινικές ευθύνες. Δεν μπαίνουν τρομοκρατημένοι, κύριε Λίλη, μέσα στις θέσεις τους σε διδασκαλία και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ενώ ας μην το πω τρομοκρατημένοι, ας το πω ανήσυχοι. Μέχρι να τελειώσει ο επίσημος διάλογος, αυτούς που περιμένουμε, σίγουρα mm-hmm. υπάρχει αυτό μια ανησυχία. Όμως σε συγκεκριμένο επίπεδο πιστεύω ότι είναι εντελώς ξεκαθαρισμένα από την εκπαιδευτική μας νομοθεσία τα πράγματα. Τηρούμε αυτό που λέει το Υπουργείο. Μέχρι να αλλάξει, αν αλλάξει από το Υπουργείο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Υπάρχει και οδηγός σπουδών, υπάρχουν και βιβλίο βοήθημα για τον εκπαιδευτικό και μπορεί να κάνει ακριβώς τη δουλειά κάτι. Του. Έχει προχωρήσει μέχρι εκεί η ιστορία στην Ανατολή. Ακαρνανία, διάβαζα τώρα πριν από λίγες ημέρες. Κλήθηκαν από την πτεσματοδίκη θεολόγοι να καταθέσουν όλο αυτό προϊόν μιας μήνυσης που κατέθεσε κατά του νέου Υπουργού Παιδείας μία μητέρα, η οποία δεν γνωρίζω. Αν δέχθηκε προτροπή από κάποιον να την κάνει τη μήνυση, αν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Για τον εκπαιδευτικό είναι ξεκαθαρισμένο, δεν έχει κάποια κύρωση. Τηρεί ακριβώς αυτό που λέει το Υπουργείο. Είναι εντελώς ξεκαθαρισμένο. Έχουν θορυβηθεί όμως. Θεολόγησε όλη την Ελλάδα. Το κλίμα αυτό του διαλόγου και αυτό που επικρατεί ακόμα, που σας είπα, το θεσμικό Εκκλησίας Πολιτείας, είναι λογικό να γίνεται συζήτηση. Αλλά θεσμικά mm-hmm. είναι εντελώς ξεκαθαρισμένο και εμείς το λέμε ως Παγκρίτου Σύνδεσμος Θεολόγων. Mm-hmm. Τηρούμε πλήρως την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μέχρι να αλλάξει. Κύριε Στυλιγκά, για να καταλάβω, αυτό το ρεύμα που και ότι πάει να καλλιεργηθεί με τις μηνύσεις από γονείς. Έχει και στην Κρήτη υπόσταση. Δεν έχω δει καμιά τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Είναι πραγματικότητα η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων. Λυπάμαι που το λέω ονομαστικά, αλλά η ανακοινώση είναι στο διαδίκτυο. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει στην ιστοσελίδα της υπόδειγμα εξώδικου για να το αξιοποιήσουν οι γονείς που επιθυμούν να κάνουν μήνυση στον δάσκαλο του παιδιού τους. Αν είναι δυνατόν.
Και βλέπω και μεγάλες αντιδράσεις για τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας προηγούμενες ημέρες ότι το 76% των θεολόγων είναι θετική στο νέο μάθημα των θρησκευτικών. Και από εκεί αυτό προκύπτει από ένα μεγάλο σεμινάριο επιμόρφωση που έγινε σε όλους τους εκπαιδευτικούς θεολόγους της χώρας πέρυσι για τα νέα προγράμματα σπουδών. Οι άνθρωποι προσήλθαν ελεύθερα, συμπλήρωσαν το σχετικό και δεδομένου του άγχους της χαινοτομίας ότι είχαν να υποστούν την εκμάθηση των νέων τεχνικών, του νέου υλικού, το οποίο δεν είναι κάτι απλό. Ένα καινούριο βιβλίο έρθει στο σχολείο και χρειαζόμαστε εκπαιδευτικοί 2 χρόνια για να μπορέσει για να αυτό βρούμε να... τον βηματισμό μας. Και εδώ άλλαξαν τα πάντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα και παρόλα αυτά 76%. Στην δε προσπάθεια να επιστρέψουν οι γονείς στους φακέλους, ξεκίνησε πέρυσι πάλι με παρόμοιους τρόπους. Με γνωστούς τους συλλόγους γονέων, με εντολές από θρησκευτικούς ταγούς κτλ. Μόλις το 0,4% επέστρεψαν. Στην χώρα επέστρεψε. Ας έχουμε λίγο υπομονή. Εάν το Συμβούλιο Επικρατείας πει ναι, όλα καλά, αλλά το νομικό καθεστώς, το νομικός πολιτισμός της χώρας αυτό προβλέπει, επομένως δεν τον λάβατε σοβαρά υπόψη, να κάτσουμε μετά να το δούμε στη συνέχεια. Σωστή. Αλλά δεν μπορούμε όλο αυτό το ζήτημα που διχάζει τους μεγάλους, ιδιαίτερα στους θεολόγους, και για το οποίο συμφώνησαν Υπουργείο Παιδείας και. Να το φορτώσουμε στις πλάτες των παιδιών και στους γονείς τους. Θέλω να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Δεσμεύομαι ότι θα επανέλθουμε, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι και οι γονείς καλό είναι να είναι ενημερωμένοι και με τη σειρά τους να ενημερώνουν και τα ίδια τα παιδιά. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια τέτοια σύγχυση μέσα στα σχολεία, από όσο θα κρατήσει, ελπίζω όχι πάρα πολύ. Με τις απαλλαγές θέλω να μου πείτε και θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Λίλη. Ξέρω ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Οι απαλλαγές λίγο πολύ τώρα έχουν λυθεί. Mm-hmm. Διότι μετά την τελευταία κύκλιο του Ανδρέα Λοβέρδου, κάποιος για να μπορέσει να πάρει απαλλαγή, πρέπει επίσημα να δηλώσει ότι δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Και έτσι αυτό μείωσε πάρα πολύ. Ένα παιδί, αν δεν έχει βαφτιστεί, μπορεί να παρακολουθεί. Αν θέλει, ναι. Αλλά έχει και κάθε δικαίωμα να μείνει. Ενώ πιο μπροστά ήταν πολύ πιο χαλαρό. Και μουσουλμάνος, εάν είναι, μπορεί να παρακολουθεί. Έχουμε μουσουλμάνους μαθητές. Ενώ πιο μπροστά δεν χρειαζόταν να δηλώσει ότι δεν είναι Ορθόδοξος. Έλεγε το παιδί μου, λόγω θρησκευτικής ελευθερίας, δεν θέλω να κάνει μάθημα θρησκευτικών, χωρίς να βάλει και το δόγμα. Μετά την εγκύκλιο τώρα αυτή, έχει σοβαρέψει πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, αν κάποιος γονιός έχει βαφτίσει το παιδί του και δεν επιθυμεί να διδάσκει το παιδί του τα θρησκευτικά. Δεν έρχεται σε σύγκρουση. Ναι, θα πρέπει τώρα να φύγει από την εκκλησία για να πει δεν είμαι Ορθόδοξος, δεν θέλω το μάθημα των θρησκευτικών. Ενώ πιο μπροστά μπορούσε να είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να πει έχω κάθε δικαίωμα το παιδί μου να μην διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών. Γι' αυτό μας καλύπτει πολύ περισσότερο αυτή η κατάσταση τώρα. Ναι, προφανώς δεν μπορεί το σχολείο να δώσει στον μαθητή ή στην οικογένειά του 2 προνόμια τα οποία να είναι ταυτόχρονα αντίθετα. Δηλαδή, από τη μια να πάρει απαλλαγή απολαμβάνοντας του προνομίου της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας της συνείδησης, και από την άλλη να πάρει ένα πολιτήριο το οποίο να λέει χιόμικρον. Το ένα από τα 2 χαρτιά λέει λάθος. Εάν ρυθμιστεί αυτό, τα πράγματα είναι απλούστερα. Να επισημάνω τώρα ένα λεπτό σημείο όμως, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Ότι για το θέμα εκκρεμεί προσφυγή και της Ένωσης Αθέων στο Συμβούλιο Επικρατείας και αυτοί έχουν πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και της Ένωσης για τα φυσικά δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, δεν ξέρω αν λέω εδώ σωστά την επωνυμία αυτού του σωματείου. Οι οποίοι λένε τι. Το μάθημα είναι 100% ορθόδοξο και κάνετε κατηχητικό στα δικά μας παιδιά. Και από την άλλη πλευρά, οι ακραίοι επικριτές μας λένε ότι το μάθημα είναι της πανθρησκείας, είναι νεοβουδιστικό και ό,τι άλλο. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, θα κλείσουμε με το ότι δεν υπάρχουν 2 απόψεις, δεν υπάρχουν ούτε 3 ούτε 4. Εμείς ως δάσκαλοι ενδιαφερόμαστε να προκόβουν τα παιδιά μας με βάση αυτό που είναι, αυτό που παρέλαβαν από τους γονείς τους και αυτό που τα ίδια προβληματίζονται και θέλουν να είναι. Και λόγω της θρησκευτικής ελευθερίας του άρθρου 13, ούτως ή άλλως το θέμα αυτό είναι λυμένο. Ο καθένας απολαμβάνει τα προνόμια της θρησκείας που θέλει. Απλά η εγκύκλιος αυτή μας βοήθησε ακόμη περισσότερο ως μια διευκρίνηση. Και νομίζω, θα συμφωνήσει ο κύριος Τρελιγκάς, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι απαλλαγές στα τελευταία 3-4 χρόνια σχεδόν. Αυτό είναι πραγματικότητα και μάλιστα από την ώρα που εφαρμόστηκαν τα νέα προγράμματα καταγράφεται περαιτέρω πτώση. Διότι τα παιδιά παραμένουν στην τάξη όχι μόνο επί τη βάση της πίστης τους, αλλά και επειδή περνάνε καλά. Απλό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι και όχι απλά δεσμεύομαι. Κάπου στις αρχές του νέου έτους νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για να μαθαίνει ο κόσμος μέσα από μια πολύ ψύχρεμη και μια επίπεδου, ικανοποιητικού, ιδανικού επίπεδου συζήτηση τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα μελανά σημεία, να ακούσει ο κόσμος και να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Αυτός είναι ο ρόλος μας. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά που ήσασταν. Και εμείς πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε στον κόσμο. Σωστά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.